Μπορεί ένα ζευγάρι να καταφέρει να τα πάει καλά, να καταφέρουν να είναι αγαπημένοι μεταξύ τους και να έχουν καλή επικοινωνία και σύμπνοια, παρόλο που να έχουν διαφορετικές πολιτικές θέσεις. Ένας άνθρας μου έγραψε ένα σχόλιο κάτω από ένα βίντεο που είχα κάνει παλιότερα σε σχέση με κάποιες πολιτικές τοποθετήσεις με τις οποίες διαφωνούσα το Εξή ερώτημα το οποίο θέλω να σα το διαβάσω γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Καλησπέρα, λέει. Θα ήθελα να ρωτήσω πώ χειριζόμαστε τι πολιτικέ διαφορέ κάθετο διαφωνή σε μια σχέση. Δεδομένου ότι δεν είναι κάτι ακραίο, κεντροαριστερά, κεντροδεξιά, α πούμε, μπορεί να διατηρηθεί μια τέτοια σχέση. Και απάντησαν ναι, μπορεί. Αλλά είπα ότι είναι καλή ιδέα να το κάνω βίντεο γιατί σκεπτόμενοι εκ των υστέρων, γνωρίζω ζευγάρια τα οποία έχουν πολιτικές διαφορές. Δηλαδή δεν ψηφίζουν το ίδιο στις εκλογές, ρε παιδί μου. Ή ο ένας πάει και ψηφίζει και ο Λούς δεν πάει και ψηφίζει. Ε, διαφέρουν στις αρέσκειες που έχουν σε σχέση με τα πολιτικά πρόσωπα ή τα πολιτικά κόμματα. Και παρόλα αυτά καταφέρνουν να είναι ενωμένοι ως ζευγάρι, να είναι αγαπημένοι και να μην πολεμάει ο ένας τον άλλον για τις τυχόν διαφορετικές απόψεις του. Και γνωρίζω και ζευγάρια, τα οποία μπορεί να βρίσκονται σε ένα πολύ παραπλήσιο πολιτικό χώρο. Ή ακόμη και μέσα στο ίδιο το κόμμα, ρε παιδί μου. Να έχει ανθρώπου οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε κόμματα, σε πολιτικά κόμματα. Υπάρχουν ακόμη πολιτικά κόμματα και υπάρχουν ακόμη άνθρωποι οι οποίοι είναι δηλωμένοι, ψηφοφόροι, υποστηριχτέ των κομμάτων. Μπορεί να βρίσκονται στον ίδιο κομματικό χώρο και πάλι να βρίσκουν τρόπου να έρχονται σε διάσταση όταν συζητούν ζητήματα που έχουν να κάνουν με το δημόσιο βίο και την πολιτική ζωή. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ο ένας να είναι, όπως έγραψε ο φίλος, κέντρο αριστερός και άλλος κέντρο δεξιός. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι θέμα. Το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι ένας άνθρωπος να είναι φανατισμένος με οτιδήποτε. Να είναι φανατισμένος με την ποδοσφαιρική ομάδα που υποστηρίζει. Να είναι φανατισμένο με το κόμμα, το πολιτικό που υποστηρίζει. Να είναι φανατισμένο με μια ιδεολογία που υποστηρίζει. Να είναι φανατισμένο με μια θρησκεία. Ο φανατισμό προσωμιάζει με του εθισμού, αποτελεί ουσιαστικά μια μορφή εθισμού, και όπω όλοι οι εθισμοί δημιουργούν προβλήματα στι σχέσει των εθισμένων ανθρώπων, το ίδιο και ο πολιτικό φανατισμό. Γνωρίζετε ανθρώπου που είναι όλη του η ζωή και όλη του η ταυτότητα, η πολιτικότητα τους. Ανθρώπους οι οποίοι είναι ταγμένοι να υπηρετούν είτε πολιτικούς αρχηγούς, είτε πολιτικά κόμματα, ανθρώπου οι οποίοι όλη μέρα είναι στα social και γράφουν, 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 γράφουν. Τρολάρουν αυτού που έχουν αντίθετε απόψει, υποστηρίζουν με μανία, με φανατισμό αυτού που έχουν τι ίδιε απόψει, που δεν έχουν τίποτα άλλο να συζητήσουν και τίποτα άλλο για το οποίο να συνομιλήσουν πέρα από το το αγαπημένο του κόμμα ή την αγαπημένη του ομάδα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Οι φανατισμένοι άνθρωποι δεν μπορούν να έχουν υγιεί σχέσει. Ακόμη και αν η σύνδεσή του, η ερωτική, είναι με πρόσωπο που βρίσκεται στον ίδιο χώρο, αλλά δεν είναι φανατισμένο. Φυσικά τα πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα όταν έχουμε δύο φανατισμένου. Το ένα τέρι είναι φανατισμένο προ τη μια κατεύθυνση, το άλλο τέρι προ την άλλη κατεύθυνση και εκεί έχουμε καυγάδε, τιτανομαχίε θα έλεγα. Ένα ε, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ωριμος ψυχοσυναισθηματικά, ένας άνθρωπος ο οποίος καλλιεργεί συνειδητά την πνευματικότητα. Και σε αυτό εδώ το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι μιλάμε τακτικά για την έννοια της πνευματικότητας. Ότι η πνευματικότητα έχει να κάνει με την συνειδητή προσπάθεια ενός ανθρώπου να καλυτερεύσει τον εαυτό του και τη ζωή του, να γίνει μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, με την καλλιέργεια του πνεύματος, με την καλλιέργεια της ψυχής με την επιδίωξη να αποκτήσουμε περισσότερες αρετές και να καταπολεμήσουμε τα πάθη μας, να ενδυναμωθούμε ψυχικά και να ξεπεράσουμε τις αδυναμίες μας, να γίνουμε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας και να είμαστε πιο δυνατοί, να είμαστε πιο αποφασιστικοί. Να είμαστε πιο δυναμικοί, πιο τρυφεροί, πιο αγαπητικοί. Όταν καλλιεργεί ένα άνθρωπο την πνευματικότητα, δεν μπορεί να είναι φανατισμένο. Και δεν μπορεί να μην δέχεται μια διαφορετική άποψη. Ένας άνθρωπος καλλιεργημένος, ψυχοσυναισθηματικά και πνευματικά καλλιεργημένος, αναγνωρίζει το δικαίωμα στην ύπαρξη άλλων απόψεων. Και σέβεται το γεγονός ότι το τέρι του, το τέρι της, έχει μια διαφορετική άποψη. Τώρα, αν μια άποψη είναι κεφαλαιόδους σημασίας για μας, αν έχουμε για παράδειγμα κάποιες απόψεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τον τρόπο της ζωής μας, Α, με τη στάση της ζωής μας απέναντι στην οικολογία, για παράδειγμα. Κάποιοι άνθρωποι έχουν έτσι πολύ έντονες απόψεις όσον αφορά στην οικολογία. Άλλοι άνθρωποι όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και... Είμαστε με έναν άνθρωπο ο έχει εντελώ διαφορετικέ απόψει. Ακόμη και αν δεν είμαστε φανατισμένοι, θα υπάρξει σύγκρουση, θα επέλθει σύγκρουση. Δηλαδή, θα νιώσουμε ότι απομακρυνόμαστε από, κάποιον, από τον άνθρωπο εκείνο, ο οποίο, για παράδειγμα, εμεί πάμε και καθαρίζουμε παραλίε και εκείνο πετάει από το παράθυρο του αυτοκίνητου σκουπίδια στον δρόμο. Θα δυσκολευτούμε να συνεπάρξουμε γιατί ο τρόπο ζωή και σκέψη μα θα είναι πολύ διαφορετικό. Τώρα, αν ο ένας από τους δύο σε ένα ζευγάρι είναι πιο προοδευτικός ή πιο συντηρητικός από τον άλλο, αλλά εξακολουθούν και οι δύο να είναι πνευματικοί άνθρωποι και καλοπροαίρετοι άνθρωποι, τότε μια χαρά θα τα βρουν. Επίσης θέλω να πω ότι από όλους τους πολιτικούς και κομματικούς χώρους δεν ξέρω, είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα, αλλά δεν είναι ο τομέα μου να συζητήσω για το τι είναι πολιτικό και τι είναι κομματικό. Γενικά στην πολιτική σκηνή, τέλο πάντων στου one-up πολιτικού ή στου ήδη υπάρχοντε πολιτικού. Σε όλου του χώρου θα συναντήσει ανθρώπου με ένα συγκεκριμένο στυλ προσωπικότητα, wow, wow, hello, το εναρκιστικό. Αλλά και σε όλου του χώρου υπάρχουν και κάποιε φωτεινέ εξαιρέσει ανθρώπων που φαίνονται να έχουν πνευματικότητα. Με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να βρει ακόμη και πολιτικού σε ένα χώρο που να είναι πνευματικοί άνθρωποι, με τον ίδιο τρόπο και ανάμεσα στου υποστηρικτέ ενό χώρου ή στου ψηφοφόρου ενό χώρου ή στου ανθρώπου που ασπάζονται την ιδεολογία ενό χώρου, μπορεί να βρει επίση πνευματικού ανθρώπου. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για να μπορέσουμε να είμαστε καλά ψυχικά, συναισθηματικά και πνευματικά σε μια σχέση, είναι να ταιριάζουμε στο επίπεδο πνευματικότητα και στο επίπεδο ψυχοσυναισθηματική οριμότητα. Και τονίζω όσο μπορώ ότι ο φανατισμό είναι μια τεράστια κόκκινη σημαία, η κόκκινη καμπάνα, αν θέλετε, για το πρόσωπο το οποίο είναι φανατισμένο. Δεν κάνει για σχέση ένα φανατικό άνθρωπο. Εσείς τι λέτε. Θα χαρώ στα σχολεία να διαβάσω τις δικές σας απόψεις.